Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα Βλάση, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Λοιπόν, πάμε στις υποψηφιότητες στην κεντροαριστερά. Και μας ακούν και όσοι δεν μας βλέπουν. ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την υποψηφιότητα του Φάμελου. Έχουμε την ανακοίνωση υποψηφιότητας του Φάμελου. Ο Πολάκης επίσης είναι υποψήφιος. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι επίσης υποψήφιος. Δεν το έχει κάνει επίσημα, θα το κάνει το επόμενο διάστημα. Έχει μια φύσα αναρτήσει εκεί στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Είμαι εδώ, λέει, okay. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. Ο Γκλέτσος δεν ξέρει τι θα κάνει. Έχουμε πάντως τρεις υποψήφιους. Κασελάκη, Φάμελο, Πολάκη. Ποιος θα κερδίσει, Στέφανε? Γιατί βλέπω δημοσκοπήσεις. Ο Κασελάκης έχει πέσει λίγο, αλλά είναι πάλι πρώτος. Οι στοιχηματζίδες λένε τα δικά τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι επισφαλής οποιαδήποτε πρόβλεψη. Το μόνο σίγουρο, για μένα τουλάχιστον, είναι μετά το δεύτερο γύρο της εσωκομματικής κάλπης στον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δύο κόμματα. Το ίδιο βράδυ, όποιοι χάσουν θα φύγουν. Ο Πολάκης πιθανότατα να μείνει με όποιον και κερδίσει, αλλά αν κερδίσει ο Κασελάκης, ο Φάμελος και οι υποστηρικτές του θα φύγουν. Αν κερδίσει ο Φάμελος, ο Κασελάκης και οι υποστηρικτές του θα αποχωρήσουν. Σε ακούω, Στέφανε, ακούω τις δικές σου σκέψεις. Τα παιχνίδια που παίζονται παρασκηνιακά είναι πάρα πολύ μεγάλα, Βλάση, και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ όπως και στα άλλα κόμματα βεβαίως. Γίνονται πάρα πολλά τα οποία είναι οι μεγαλύτερες ειδήσεις που γίνονται και δεν μαθαίνονται ποτέ, πέρα από αυτά που μαθαίνονται και δεν γίνονται ποτέ. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα σήμερα την εμφάνιση επισήμως των δύο υποψηφίων, δηλαδή του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη, ενώ μέσες άκρες άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι και υποψήφιος και ο κύριος Κασελάκης από την περιοδία στην οποία βρίσκεται. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση αναμονής. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν βγήκε αλόβητος από αυτή την κρίση και ο κύριος Κασελάκης. Έτσι είναι. Δεν έχει Έχεις δηλαδή δίκιο. Αυτή τη στιγμή την ίδια αποδοχή στον κόσμο που είχε όταν πρωτοεμφανίστηκε. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος. Είναι σωστό αυτό που λες. Ναι. Ακριβώς. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος. Θέλω να πιστεύω ότι ούτε ο κύριος Πουλάκης έχει καμία τύχη, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Δηλαδή, αν είναι και ο κύριος Γκλέτσος, ο οποίος έχει ένα κομμάτι και αυτός δικό του από την πίτα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο που να απειλεί κανένα. Δηλαδή θα παιχθεί το παιχνίδι μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Φάμελου. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα, όποιος από τους δυο και να εκλεγεί. Διότι θα φύγει ο άλλος. Θα φύγει ο άλλος, Στέφανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι. Σε περίπτωση που εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης. Οπότε βλέπουμε ξαφνικά ή να συνεργάζονται με τη Νέα Αριστερά και να επανιδρύσουν ένα καινούριο κόμμα της αριστεράς και ο κύριος Κασελάκης και όλοι μαζί με το Πασό. Ναι. Εάν δεν χάσει ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Κασελάκης, σίγουρα δεν πρόκειται, δεν δείχνουν τα πράγματα ότι παρόλο που δήλωσε ότι σέβεται τις αποφάσεις κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό την επόμενη μέρα να παραμείνει. Μάλιστα. Ούτως ώστε να είναι μια ενιαία εκπροσώπηση και ενιαία άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα, διότι δεν μπόρεσε κανένας μέχρι στιγμής να δουν αν υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα πάνω στην οποία θα μπουν οι προτάσεις και οι απόψεις να συζητηθούν. Πώς έγινε στο ΠΑΣΟΚ αυτό το debate, ας πούμε? Πολύ ωραία ήταν. Και αντιπαραθέσεις. Πολύ ωραία ήταν. Φάνηκαν και οι δυσφορίες των ΠΑΣΟΚων απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Είδαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πέρα από τα όσα γίνονται παρασκηνιακά. Θα γίνει debate, λες, Στέφανε? Θα γίνει debate μεταξύ Κασελάκη, Φάμελου, Πολάκη και δεν ξέρω ποιο άλλο στον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο κύριος Κασελάκης δεν είναι, φαντάζομαι, έτοιμος, όριμος. Μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό. Έχει επικοινωνιακό χάρισμα ο Κασελάκης. Έχει άλλο το επικοινωνιακό χάρισμα. Εδώ θα πρέπει να πάρει θέσεις και να καταθέσει προτάσεις, διότι υποτίθεται ότι πάει σε ένα κόμμα που είναι αντιπολίτευση και πάει για κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μην έχει προτάσεις
ακόμα και για τα ελληνοτουρκικά, ακόμα δηλαδή για την ακρίβεια, μα για τα πάντα. Δεν μπορεί να πεις δύο κουβέντες. Δεν φτάνει, δε φτάνει λες η ωραιότης και η νεότης, αλλά έχει θέσεις και ο Κασελάκης έχει θέσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει την πολιτική εμπειρία και πιθανότατα την αντίληψη αυτό που έχουν κάποιοι άλλοι, αλλά θέσεις έχει, δηλαδή, και ο Κασελάκης και ο κόσμος θα ψηφίσει. Είναι εκείνη που χρειάζεται ένας αρχηγός για να μπορεί να σταθεί σε ένα debate. Ο κύριος Φάμελος, το λόγο του ότι ήταν αρχηγός της κοινοβουλευτικής, εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει αποκτήσει αυτή την εμπειρία, έχει άποψη, φαίνεται δηλαδή ο δομημένος λόγος που είχε και μέσα στη Βουλή. Τώρα δεν ξέρουμε αν έχει μεγαλύτερη όμως δυναμική, επειδή είναι με τους 87, αν οι 87 έχουν μεγαλύτερη δυναμική από την ομάδα Κασελάκη. Αυτό ρωτώ λοιπόν. Βλέπεις δημοσκοπήσεις, Στέφανε. Βλέπεις δημοσκοπήσεις, βλέπεις στοιχηματζίδες, βλέπεις την πιάτσα. Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες, ο Φάμελος ή ο Κασελάκης? Δεν βλέπω μεγάλες διαφορές πάντως από αυτά που δείχνουν τα πράγματα. Δεν δείχνουν μεγάλες διαφορές. Τώρα την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συρρυκνωθεί. Η Μέτρο Ανάλυσης πριν λίγο έδινε εκτίμηση ψήφους στο 30,2 τη Νέα Δημοκρατία, ο Φαναράς. Στο 8,8 το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη χαμηλότερο, στο 15,5 το ΠΑΣΟΚ, καλό του κάνει το του ΠΑΣΟΚ και η εσωκομματική κάλπη, στο 10,6 το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση λίγο χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση στο 9%, και από εκεί και πέρα μια σειρά κομμάτων περνάει το 3%, η Νίκη, η Πλεύση Ελευθερίας, η Λατινοπούλου, ακόμα και το ΜέΡΑ25 περνάει το 3%, ακόμη και η Νέα Αριστερά περνάει το 3%, μια σειρά κομμάτων. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση είναι πέμπτο κόμμα. Πάντως σε συζητήσεις με απλά μέλη που στήριζαν και εξακολουθούν να στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, απλά μέλη της αριστεράς που κάνω, εκφράζουν μια δυσφορία για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν πήρε θέση, όφιλε λέει ως εγγυητής της πορείας της αριστεράς στη χώρα, ότι αυτός διατέλεσε πρόεδρος και κυβερνήτης κτλ. Έπρεπε να πάρει μια θέση, να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Μάλιστα. Δεν έκανε όμως παρέμβαση, και αυτό υπάρχει σε κάποια στελέχη που έχουν εμπειρία έτσι πολιτική, τοπικά στελέχη αναφέρομαι, έχουν μια μικρή έτσι, δόση πικρίας, έτσι, μια γεύση πικρίας ας πούμε από την μη παρουσία, μη εμφάνιση του κ. ΣΥΡΙΖΑ που έπρεπε να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Μάλιστα. Στο ΠΑΣΟΚ ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες νίκης? Στην αρχή είχε φανεί ο κύριος Κασελάκης ότι ήταν με τον Τσίπρα. Τώρα φάνηκε ο κύριος Φάμελος με τις θέσεις, με αυτά που είπε, ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα. Ο Φάμελος. Ο Τσίπρας Φάμελο θα ψηφίσει, έχω την αίσθηση, αλλά δεν πιστεύω να ανακοινώσει στήριξη. Όχι, σε κάποιον. ΠΑΣΟΚ. Σε καμία των περιπτώσεων, εδώ βραβεύτηκε χθες. Ωραίος. ΠΑΣΟΚ. Ζει ως πρώην Πρωθυπουργός, αλλά απ' την άλλη έχει επαφές με τους 87, τους 100. Κάποιοι λένε ότι αυτός τους κατευθύνει. Είναι με μια μεγαλύτερη συζήτηση. ΠΑΣΟΚ, ποιος θα κερδίσει εδώ, Στέφανε? Πιστεύω ότι η υπόθεση θα παιχτεί μεταξύ Δούκα και Ανδρουλάκη. Εγώ βλέπω επικρατέστερον το Δούκα, γιατί αν δούμε ότι προχθές όλοι και οι πέντε έβαλαν εναντίον του, πώς θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μαζί του? Είναι μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Ναι. Βέβαια και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει και αυτός τη δυναμική που έχει, αλλά φάνηκε όμως από την ώρα που ανέλαβε ότι δεν μπόρεσε να δώσει την όθηση εκείνη που χρειάζονταν το ΠΑΣΟΚ για να γίνει ουσιαστική αντιπολίτευση και να έχει ας πούμε μια πορεία τροχιοδρομημένη προς την κυβέρνηση. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα, γιατί είναι πολύ κοντά η κάλπη, αλλά μου έλεγε ένας φίλος σήμερα, και θα το πω γιατί είναι, μου φαίνεται αρκετά έξυπνο, μου έλεγε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας, ποδοσφαιρικά μου έλεγε, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά για τη Β' Εθνική. Τώρα το ΠΑΣΟΚ που αλλάζει κατηγορία και πάει στην πρώτη εθνική, σε Super League, θέλει έναν νεότερο, θέλει έναν νέο coach, έναν νέο προπονητή. Ο Ανδρουλάκης είναι καλός, πολύ καλός για τη Β' Εθνική. Έτσι δεν γίνεται. Όταν αλλάζουν κατηγορία δεν χρειάζεται, δεν αλλάζουν και προπονητή. Έτσι είναι. Γι' αυτό το θεώρησα έξυπνο και το λέω. Αν και συνήθως πολύ κοντά στην κάλπη, δεν θέλω να τοποθετούμε σε καμία περίπτωση. Όχι.
αυτή ήταν ένα κομμάτι, ήταν παρέμβαση αθλητική. Ήταν ποδοσφαιρική παρέμβαση. Μάλιστα. Στέφανε, σε ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Έχουμε και τοπική επικαιρότητα πλούσια. Την έχουμε σχολιάσει. Θα την ξανασχολιάσουμε. Να σε γερός. Και εσύ. Γεια σας, κύριε, τώρα.